Η έννοια της γραμμής στη ζωγραφική αποτελεί το επίκεντρο στην εφαρμογή αυτή που αξιοποιεί τα έργα του Πάουλ Κλέε. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα που συνέβαλε στη διαμόρφωση της μοντέρνας τέχνης. Το μαθησιακό αντικείμενο με τίτλο «Καλλιτέχνες που δημιουργούν με γραμμές» Πάουλ Κλέε, που βρίσκεται στη συλλογή της αισθητικής αγωγής και ειδικότερα στην υποσυλλογή των εικαστικών, απευθύνεται στους μαθητές και στις μαθήτριες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και περιλαμβάνει διαφορετικές διαδραστικές δραστηριότητες. Η διαδοχή των δραστηριοτήτων της εφαρμογής, συνολικά 5, βασίζεται στις αρχές της διερευνητικής μάθησης, μέσω της οποίας οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται, προτρέπονται, να εμπλακούν προσωπικά και να μάθουν μέσα από τη συμμετοχή τους στη γνωστική διαδικασία. Έτσι, επιδιώκεται να αναγνωρίσουν βασικά μορφικά στοιχεία όπως η γραμμή, το σχήμα και το χρώμα, ώστε αργότερα να τα ερμηνεύσουν, να αντιληφθούν τη λειτουργία της γραμμής και να την χρησιμοποιήσουν δημιουργώντας έργα με απλούς συνδυασμούς, συνθέσεις, να εξοικειωθούν στην παρατήρηση και το συσχετισμό των μορφικών στοιχείων εντοπίζοντας ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στο δικό τους έργο και στο έργο συμμαθητών τους, καθώς και άλλων καλλιτεχνών. Το έργο ζωγράφων όπως ο Ζωάν Μιρό και ο Ζαν Ντουμπουφέ που βρίσκουμε στην πέμπτη δραστηριότητα μπορεί να συμπληρώσει τη μελέτη καλλιτεχνών, οι δημιουργίες των οποίων βασίζονται σε πρωτογενή μορφικά στοιχεία όπως είναι η γραμμή, το σχήμα και το χρώμα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες, επιλέγοντας τους προτινόμενους συνδέσμους, μπορούν να περιηγηθούν στις συλλογές, να παρατηρήσουν τα έργα, να επιλέξουν και να σχολιάσουν ορισμένα από αυτά. Η εφαρμογή αυτή θα αποτελέσει την αφορμή. Οι μαθητές και οι μαθήτριες στη συνέχεια θα αποτυπώσουν στο χαρτί την αποκτηθήσια εμπειρία. Θα πειραματιστούν ατομικά ή σε ομάδες και θα δημιουργήσουν ζωγραφιές με τη χρήση γραμμών και χρωμάτων. Θα παρατηρήσουν, θα σχολιάσουν και θα συγκρίνουν τα έργα τους και τα έργα των συμμαθητών τους, έχοντας όσον αφορά τα μορφικά στοιχεία που έχουν αναγνωρίσει στο έργο του Πάουλ Κλέε στην εφαρμογή αυτή. Η διαδραστική αυτή εφαρμογή εστιάζει στον άξονα μορφικά στοιχεία, βασικό στοιχείο του προγράμματος σπουδών του μαθήματος των εικαστικών και συγκεκριμένα στην έννοια της γραμμής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές και τις μαθήτριες τόσο ως δραστηριότητα στο σπίτι, όσο και ως δραστηριότητα στο σχολείο. Παρόμοιο μαθησιακό αντικείμενο που εστιάζει στην έννοια της γραμμής θα βρείτε στην υποσυλλογή των εικαστικών με τίτλο «Είδη γραμμών στο φυσικό περιβάλλον». Επίσης, άλλο ένα μαθησιακό αντικείμενο για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση που εστιάζει στο έργο του Πάουλ Κλέε και επιτρέπει τον ελεύθερο πειραματισμό με τη χρωματική παλέτα του ζωγράφου, είναι το μαθησιακό αντικείμενο με τίτλο «Η χρωματική παλέτα του Πάουλ Κλέε». Τέλος, στην υποσυλλογή των εικαστικών μπορείτε να βρείτε το μαθησιακό αντικείμενο «Οι αρχές της σύνθεσης του έργου του Πάουλ Κλέε», το οποίο είναι εκπαιδευτικό σενάριο και απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.